ένα μείωση μπλε ομάδα. Συνεχίζουμε με Μπάρτζι και Τάκη. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση από χθες το βράδυ. Λες και είναι υποψήφιος. Έχω την αίσθηση ότι περιμένει υποψηφιότητα αν η ομάδα του ιτηθεί. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του είναι μπροστά στο σκορ μέχρι στιγμής. Ο Μπάρτζις έρχεται, κρατάει αρκετή σαπουνάδα στην τρίχα. Περάσει πρώτος από τη δοκό ισορροπίας. Έχασε την ισορροπία το Τάκης. Μπορεί να συνεχίσει ο Τάκης εδώ. Αστοχή ο Νίκος στις δύο πρώτες βολές. Έφτασε και ο Καραγκούνιας. Παίκτες βάζουν δύναμη στις πρώτες βολές, θέλοντας να σπάσουν τα πλακίδια, αλλά χάνουν λιγάκι τη διεύθυνση. Πιο προσεκτικά ο Τάκης πάει πρώτο, απαντάει ο Νίκος. Δεύτερο, αλλά πολύ λίγο για τον Νίκο. Πρέπει να επιχειρήσει κι άλλη βολή εκεί. Καραγκούνιας θα σπάσει το δεύτερο. Μισά τα σπασίματά του, μπήκε για ένα σκηνή. Βλέπετε ασφαλείας εκεί, για να μην περνάνε οι παίκτες από τη μέση. Πέφτουν αρκετά κομμάτια από τα πλακίδια. Τρίτο για τον Καραγκούνια. Προσπάθησε βολή στο δοτέμο Νίκος. Έχει τέλεια βολή από πάνω. Τάκης σπατάλησε άλλη μια βολή για να καθαρίσει λιγάκι το οπτικό του πεδίο. Κάνει τη βολή ξυστά από το τοτέμ. Επέστρεψε και ο Μπάρτζης. Θα προσπαθήσει με ύψος ο Μπάρτζης. Βολή πάνω στο ξύλο και η δεύτερη είναι εκτός. Ήρεμα τώρα. Ήρεμα τώρα. Έπαμε! Αμερικολιό! Αμερικό! Τοτέμ για τον Τάκη. Επιστροφή για τον Μπάρτζη. Σημαδεύει. Δεν το κατάφερε. Τίποτα. Τάκης παίρνει και πάλι θέση. Θα κάνει βολή, φεύγει λίγο χαμηλά το μπαλάκι πάνω στη βάση. Δεν θα καταφέρει δεύτερο το τεμ. Ο Νίκος παιδεύεται ακόμη για να χτυπήσει το τεμ. Το μεσαίο πλακίδο δεν νομίζω ότι βοηθάει. Με πολύ δύναμη τώρα. Άλλη μια βολή καταφέρει να καθαρίσει και το δεξί πλακίδιο και το τεμ. Καλή βολή του και αυτός είναι ένας πιθανός τρόπος πλέον. Περνάει στο μυαλό και των υπολείπων για να δουν αν θα το προσπαθήσουν. Το ίδιο θα κάνει ο Νίκος τώρα εδώ. Καθαρίζει τουλάχιστον πολύ καλά το πλακίδιο, δεν θα στοχίσει όμως. Περιμένει ο Νίκος, πάει να φύγει από την αριστερή πλευρά για να πάρει ένα μπαλάκι του λείπει. Άλλη μια βολή για τον Νίκο. Ήταν και ο Τάκης εκεί, δεν ξέρω αν σημάδευε το Θεμητάκη. Πήγε αρκετά χαμηλά το μπαλάκι. Μπάρτζης, όχι, ξυστά η βολή του. Τάκης προσπαθεί για το δεύτερο, είναι στο ίδιο σημείο οι δύο παίκτες. 2-1 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Άλλη μια βολή για τον Μπάρτζη, δυνατά ξυστά στο μεσαίο το τεμ. Σημαδεύει λίγο καλύτερα. Ο Τάκης δεύτερο το τεμ, κοντά στον πόντο, κοντά στο 3-1 για την κόκκινη ομάδα. Πάμε. Βλέπετε εκεί πως έπεσε το πλακίδιο, γι' αυτό μπήκαν τα σκοινιά στη μέση. Μαζεύει ο Μπάρτζης, παίρνει δύο μπαλάκια ο Τάκης. Για να δούμε αν μπορεί να καταφέρει το τελευταίο του το τεμ με αυτό το σετ βολών. Μπάρτζης αστόχησε ούτε τώρα. Περιμένει τώρα τον Τάκη, ο οποίος δίνει ύψος. Στη βάση η βολή του. Είναι αρκετά τεχνικός ο στόχος. Αρκετά δύσκολο σήμερα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν προσπάθειες μέχρι στιγμής. Βάλετε μπροστά. Επιστροφή για τους δύο παίκτες. Βλέπω τον Νίκο να αρχίζει να λαχανιάζει σιγά σιγά. Δεν το κατάφερε ο Τάκης. Βολή και ρίχνει το τρίτο το τεμπ του. 3-1 η κόκκινη ομάδα. Τα μπροστά είναι εύκολα. Τα πίσω είναι το παλούκι. Λέ μου φωνάζετε όλοι, προσπαθώ και εγώ να το βρω. Φυσικά, και φωνάζετε όλοι από τον πάγκο, ενώ δεν το έχει βρει κανείς μας. Νίκο. Χαλαρώστε για να το βρει ο καθένας μόνος του. Και προσοχή, παιδιά, όταν περνάτε από κάτω, το πλακάκι έφυγε και το έδεσμα. Είναι πολύ δύσκολο στόχος. Είναι πολύ δύσκολο, ήρεμο. Το πίσω. Ναι, το πίσω είναι εύκολο. Το πίσω καλύτερα πάει ανάσες και να έχεις μετά από 5 δευτερόλεπτα και 10 από ό,τι να μαζεύεις. Γιατί αν μαζεύεις, ξαναλαχνιάζεις. Αργές βολές. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.